Καλημερίζω επίσης στο πλαίσιο της εκπομπής τον κύριο Κώστα Καλοκύρη, ο οποίος είναι πρόεδρος των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών κυκλοφοριακής αγωγής εδώ στο Ηράκλειο. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. 13 με 19 Οκτωβρίου τα αποτελέσματα δείχνουν τα εξής: αμετανόητη όσο ποτέ. Υπερβολική ταχύτητα 341 παραβάσεις. Μη χρήση προστατευτικού κράνους 208. Ζώνης ασφαλείας 158. Οδήγηση υπό την επίδραση ενοπνεύματος 79, στέρηση άδειας ικανότητας οδηγού 230, χρήση κινητού τηλεφώνου 60, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 81, αντικανονικό προσπέρασμα 53, αντικανονική λιγμή 104, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 46. Αυτό το οποίο διαπιστώνεται, αν κάποιος βλέπει σε εβδομαδιαία βάση αυτά τα δελτία, κύριε Καλοκύρη, είναι ότι το να οδηγώ χωρίς δίπλωμα και να κάνω αντικανονικούς ελιγμούς, ότι έχει ανέβει κατακόρυφα. Αυτές οι δύο παραβάσεις είναι που έχουν ανέβει κατακόρυφα, για τις άλλες είναι η ίδια η δυναμική, δηλαδή και η ταχύτητα που είμαστε αμετανόητοι, και για το κράνος που το έχουμε στολίδι στο χέρι, όπως επίσης και για την χρήση ζώνης ασφαλείας. Εντάξει, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι έλεγχοι που γίνανε είναι ένα αρκετά μεγάλο νούμερο, γίνανε 9.257 έλεγχοι. Φυσικά και τα νούμερα που είπατε είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και όλοι μας δυστυχώς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί για να σταματήσει αυτή η αμετανόητη που γίνεται στους δρόμους της Κρήτης. 54 νεκροί μέχρι σήμερα. Μπράβο, μέχρι σήμερα. Δυστυχώς είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο που θα πρέπει όλοι μας να βάλουμε νερό στο κρασί μας και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας όπως έχουμε πει, να φοράμε τη ζώνη μας, το κράνος μας, να σεβόμαστε τα όρια ταχύτητας και όλα αυτά που προβλέπονται κατά την οδήγηση, έτσι ώστε να είμαστε ασφαλείς και να πηγαίνουμε όλοι σπίτια μας. Να σας ρωτήσω το εξής: για ποιο λόγο δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας? Εσείς που έρχεστε σε επαφή με τους νέους ανθρώπους, με τους υποψηφίους οδηγούς, με εκείνους που ενδεχόμενα κάνουν έναν επανέλεγχο στο δικό τους το δίπλωμα, ποιος είναι εκείνος ο λόγος που έχουμε, ή επειδή κυκλοφορείτε καθημερινά στους δρόμους με την ιδιότητα του εκπαιδευτή, γιατί δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας, κύριε Καλοκύρη? Τι είναι αυτό? Δυστυχώς υπάρχει μια κακή νοοτροπία. Κακή νοοτροπία που καλλιεργείται όλα αυτά τα χρόνια πριν ξεκινήσουμε να οδηγάμε, αλλά και αφού ξεκινήσαμε και οδηγάμε και έχουμε ένα συνήθειο. Κάποιοι το οδηγάνε από συνήθειο τελείως, έτσι. Αυτό το χούι πρέπει να αλλάξει. Όπως το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, πρέπει να αλλάξουμε όλοι μας, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην έχουμε αυτά που έχουμε καθημερινά στους δρόμους. Δηλαδή, προχθές άκουσα ένα συνάδελφο και μου είπε ότι στην Αυστραλία είχαν σε ένα μήνα μέσα ολόκληρη Αυστραλία 6 θανάτους. Και εμείς εδώ μιλάμε για την Κρήτη, ότι αυτά τα νούμερα πρέπει να τα πιάνουμε το μήνα στην Κρήτη. Φανταστείτε τι έκταση είναι μία. Από πού απορρέει αυτή η νοοτροπία μας ή αυτό το χούι μας, όπως το αποκαλείτε έτσι στη δική μας τη διάλεκτο? Γιατί βγαίνουμε με αυτή τη σιγουριά στους δρόμους και νομίζουμε πραγματικά ότι είμαστε εμείς και κανένας άλλος στο δρόμο μέσα? Ενδεχομένως γιατί νομίζουμε ότι θα γίνει στους άλλους και όχι σε εμείς, όχι σε εμάς. Εμείς ξέρουμε μέσα σε εισαγωγικά, οι άλλοι δεν ξέρουν. Δεν είναι έτσι. Το ατύχημα δεν σου δίνει ραντεβού που θα συμβεί. Δεν ξέρεις. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, πρέπει να είσαι προσεκτικός, να λαμβάνεις όλα τα μέτρα προστασίας. Όταν θα έρθει το ατύχημα, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς. Αλλά για να προλάβουμε το ατύχημα, πρέπει να οδηγούμε σωστά. Πρέπει να σεβόμαστε, όπως έχουμε πει, τα όρια ταχύτητας, να μην μπαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα. Είναι πάρα πολύ βασικό. Βλέπουμε τροχαία θανατηφόρα που δίνει η Κρήτη στο ΒΟΑΚ, στις τουριστικές περιοχές που γίνανε και πριν λίγο καιρό, έτσι. Και παρατηρούμε ότι πάρα πολλά ατυχήματα είναι με τυπικές συγκρούσεις. Αυτό. Εντάξει, είναι υποδομές που είναι. Αλλά αν δεν μπει στο αντίθετο ρεύμα, δεν θα είναι το ατύχημα. Σωστά. Η υποδομή δεν ευθύνεται. Κοιτάξτε, δεν απαλλάσσουμε τις υποδομές από αυτό το οποίο έχουμε και την ευθύνη που φέρει η πολιτεία αναφορικά με τις υποδομές. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την υπερβολική ταχύτητα, η ευθύνη είναι του οδηγού. Για το ότι δεν φοράει το κράνος είναι του οδηγού. Για το ότι δεν είναι προστατευμένος με την ζώνη ασφαλείας, ευθύνεται ο οδηγός. Για το ότι οδηγάει χωρίς δίπλωμα, ευθύνεται ο οδηγός. Για το ότι κάνει αντικανονικούς ελιγμούς, ευθύνεται ο οδηγός.
Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε. Οι δρόμοι είναι αυτοί που είναι. Οι υποδομές είναι αυτές που είναι. Δεν θα σηκωθούμε αύριο το πρωί και θα οδηγάμε σε μια άλλη χώρα. Αυτά θα είναι και αύριο. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Εμείς πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας αυτό το πράγμα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό που θα σας πω, αλλά θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, ότι αυτά ξεκινάνε από πολύ πιο πίσω. Η κυκλοφοριακή αγωγή είναι ένα μάθημα το οποίο πρέπει επιτέλους να μπει στα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες, από την πρώτη μέχρι την τελευταία, σαν κύριο μάθημα. Γίνονται δράσεις, το σωματείο μας κάνει δράσεις, η αστυνομία κάνει δράσεις, κάποιοι άλλοι φορείς κάνουν δράσεις πάνω σε αυτό, αλλά σαν μάθημα οι βαθμίδες του σχολείου δεν έχουν κύριο αυτόνομο μάθημα. Εγώ θα σας υπενθυμίσω αυτό που λέτε εσείς οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών κατά κόρον. Όσο διάστημα χρειαστεί για να πάρουμε το δίπλωμά μας, θεωρητικά μαθήματα, πρακτικά μαθήματα, εξεταστική περίοδος κλπ, είμαστε όλοι μας τα καλύτερα παιδιά. Πήραμε το δίπλωμα, πήραμε το δικό μας το αυτοκίνητο, το δικό μας το όχημα, ξεχάσαμε τι μάθαμε, πώς το μάθαμε κλπ. Τελεία. Δεν έχει να κάνει ούτε με το σχολείο, δεν έχει να κάνει ούτε με την οικογένεια, δεν έχει να κάνει με κανένα. Είναι η κούτρα μας αυτή τελικά. Εντάξει, για ψυχίατρου και παραπάνω είμαστε. Όχι, εγώ επιμένω σε αυτό. Έχει να κάνει... Τι έχουμε πάρει όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά εμείς τα χρόνια έχουμε μια εικόνα ενός πατέρα που δεν φοράει ζώνη. Ενός πατέρα που μιλάει στο τηλέφωνο. Αυτά θα το δούμε αύριο μεθαύριο στα παιδιά μας, γιατί όλο αυτό θα είναι αυτό που χτίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Καταλάβατε. Η οικογένεια και το σχολείο. Μόνο που η οικογένεια και το σχολείο. Τέλος πάντων, αλλού είμαστε, αλλού πάμε και δυστυχώς αλλού οδηγήσαμε και τα παιδιά μας. Κύριε Καλοκύρη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας από εγώ το Ράδιο 984.